3-0. Ο Ερυθρός Αστέρας παίρνει μια ακόμα νίκη. Θα ξεφύγει στη βαθμολογία κι άλλο. Η Παρτιζάν, ενώ εδώ βλέπουμε τους οπαδούς του Αστέρα. Οι οπαδοί της Παρτιζάν έχουν αρχίσει και δημιουργούν κάποια μικροεπισόδια. Στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους θα γίνει το σκορ 3-1 με τον Μιγιάτοβιτς και με την έναρξη του δεύτερου μέρους θα αρχίσουν σοβαρότερα επεισόδια, καθώς οι οπαδοί της Παρτιζάν θα προσπαθήσουν να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ βλέπουμε σε επανάληψη το φάουλ του Μιγιάτοβιτς που άφησε άγαλμα, όπως λέμε, τον Στέφαν Στοιάνοβιτς. Οι οπαδοί λοιπόν της Παρτιζάν προσπάθησαν να μπουν στον αγωνιστικό χώρο, συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Βλέπουμε εδώ την αρχή των επεισοδίων με αποτέλεσμα να διακοπεί ο αγώνας. Εδώ βλέπετε ότι οι παίκτες πηγαίνουν προς τις εξέδρες, παίκτες της Παρτιζάν προσπαθώντας να ηρεμήσουν τους οπαδούς της ομάδας τους. Και ενώ το παιχνίδι συνεχίζεται, βλέπετε τι γίνεται. Συμπλοκές της αστυνομίας με τους χούλιγκαν και η αστυνομία τους ξαναπηγαίνει προς τις εξέδρες, καθώς αυτοί επιχείρησαν να μπουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι συνεχίζεται, το σκορ είναι 3-1. Την ίδια στιγμή όμως έχουμε συμπλοκές στις εξέδρες. Είχαμε και πριν από τον αγώνα βιαιότητες. Πούλμαν και αυτοκίνητα καταστράφηκαν, βιτρίνες έσπασαν στη Ιουγκοσλαβική πρωτεύουσα. Οι βιαιότητες αυτές συνεχίζονται και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ πια θα διακοπεί το παιχνίδι και θα εκενωθεί το μεγαλύτερο μέρος του γηπέδου, καθώς η αστυνομία έβγαλε έξω όλους τους ταραχοποιούς. Είχαμε αρκετούς τραυματισμούς, γύρω στους 30. 5 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας από τους οποίους σοβαρά, ενώ έγιναν 80 συλλήψεις. Καταστράφηκαν, όπως είπαμε, πούλμαν και αυτοκίνητα. Αυτά είναι όσα μετέδωσε το Ιουγκοσλαβικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ταντιούν. Και εδώ βλέπετε ένα αστυνομικό κυνηγάει έναν νεαρό φύλαθρο, ο οποίος εκεί που νομίζει ότι έχει ξεφύγει, τελικά θα έχει αρκετά προβλήματα. Τελικά το παιχνίδι συνεχίστηκε με τη νίκη του Ερυθρού Αστέρα με 3-1. Και περάσαμε στο σπλιτ, όπου και εκεί είχαμε κάποια μικροεπισόδια. Εδώ η Δυναμό Ζάγκρεμπ φιλοξενούμενη ανοίγει το σκορ με τον Σούκερ στο δεύτερο λεπτό. Η Δυναμό Ζάγκρεμπ που βρίσκεται μακριά. Εδώ ισοφάρισε για τη Χάιντουκ ο Μπούσεβιτς στο 62ο λεπτό. Και 4 λεπτά πριν από τη λήξη ο Σούκερ θα κάνει το τελικό 1-2. Κέρδισε λοιπόν η Δυναμό Ζάγκρεμπ. Και στην βαθμολογία μετά από 30 αγώνες, Ερυθρός Αστέρας 44 βαθμοί, Παρτιζάν Βελιγραδίου και Πρόλετερ 33, Δυναμό Ζάγκρεμπ 32, Χάιντουκ Σπλιτ 31 βαθμοί. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στην πολύ μεγάλη διάρκεια λόγω των εκτάκτων ειδήσεων Αθλητική Κυριακή. Θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη Κυριακή. Προσέξτε όμως, από την ερχόμενη Κυριακή, 5 Μαΐου, η εκπομπή μας θα μεταδίδεται στις 9 το βράδυ. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλή σας νύχτα.